Καλημέρα σας. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Κυρία Διευθύντρια, θα θέλαμε να σας υποβάλουμε ορισμένες ερωτήσεις εν ώψη του αγιασμού και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς για λογαριασμό της γραφίδας ειδικής. Πολύ ευχαρίστως. Καλή αρχή σε όλους μας. Κυρία Παλάζη, η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά κάπως ιδιαίτερα με τα μέτρα για τον κορονοϊό και εν μέσω διαμαρτυριών γονέων για την υποχρεωτικότητα της χρήσης μάσκας από τους εκπαιδευτικούς και μαθητές, υπήρξαν τέτοιου είδους διαμαρτυρίες προς το γυμνάσιο Λιβαδιάς? Και αν ναι, τι απαντάτε σε όλους αυτούς που θεωρούν υπεύθυνους τους εκπαιδευτικούς για τυχόν παρενέργειες από τη χρήση μάσκας και για τη λήψη των συνιστωμένων μέτρων από τον ΕΟΔΗ? Καλή λοιπόν αρχή σε όλους μας. Είναι όντως, μεσολάβησε έτσι ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι και ξεκινάμε μια χρονιά διαφορετική από τις προηγούμενες, αλλά έχοντας πλέον πολύ περισσότερη γνώση και εμπειρία πάνω στο θέμα της πανδημίας. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας δεν ήταν τυχαίες. Βασίστηκαν στα στοιχεία των αρμόδιων λοιμοξιολόγων, της Επιτροπής του ΕΟΔΗ που συμβουλεύει καθημερινά το Υπουργείο Παιδείας για τη λήψη μέτρου. Έτσι λοιπόν θέλω να, με τη σειρά μας να διαβεβαιώσουμε τους γονείς ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας από τη χρήση της μάσκας. Μας διαβεβαιώνουν οι ειδικοί πως δεν υπάρχει κανένα αναπνευστικό πρόβλημα, αλλά αντίθετα η μάσκα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο για να προφυλάξουμε πρώτα απ' όλα τους εαυτούς μας, αλλά και στη συνέχεια τους οικείους μας στο οικογενειακό και το κοινωνικό μας περιβάλλον. Εξηγήσαμε στα παιδιά, το οποίο ξέρετε πολύ καλά πως είναι πιο προσαρμοστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με τους μεγάλους, ότι αυτό που κάνουμε το είναι ένα μέτρο αναγκαίο, ενδεχομένως δυσάρεστο, αλλά αναγκαίο, για να προφυλάξουμε πρώτα απ' όλα τους εαυτούς μας και στη συνέχεια τους ανθρώπους που αγαπάμε, τους γονείς μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτό που μας ζητούν να κάνουμε δεν είναι δά και μια τόσο μεγάλη θυσία. Και δεν νομίζω ότι, αν με ρωτάτε προσωπικά, ότι συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας και το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα παιδιά θα συνηθίσουμε, θα γίνει μέρος της ρουτίνας μας και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, να μην νοσήσει κανείς, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη σχολική χρονιά. Αν θέλετε, η προτεραιότητα. Μαθαίνουμε, αλλά μαθαίνουμε ασφαλής. Πόσα παιδιά έχει κατά μέσο όρο κάθε τμήμα? Υπάρχουν τάξεις με πάνω από 20-25 παιδιά και πώς θα κρατηθούν αποστάσεις σε αυτή την περίπτωση? Δυστυχώς αυτό σε πανελλήνιο επίπεδο το μέτρο κρίθηκε πως δεν είναι δυνατόν εφαρμοστεί, γιατί θα προϋπέθεται την διαδοχική φοίτηση των παιδιών στο σχήμα που κάναμε στο τέλος της περασμένης σχολικής χρονιάς, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη, εναλλάξ. Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχει συνέπειες για την ολοκληρωμένη φοίτηση των παιδιών και πάντοτε σε συνεργασία με τους ειδικούς λοιμοξιολόγους διαπιστώθηκε ότι αφού έτσι και αλλιώς τα παιδιά βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους, δεν υπάρχει κανένας λόγος να στερήσουμε κάτι από την γνώση και να περιορίσουμε το χρόνο της διδασκαλίας. Ήδη έχουμε να καλύψουμε κάποια ύλη από την περασμένη σχολική χρονιά, επομένως δεν περισσεύει χρόνος. Άρα, αφού οι ειδικοί μας διαβεβαιώνουν ότι με τη χρήση μάσκας και των υπολείπων μέτρων ατομικής υγιεινής, έτσι μην τα ξεχνάμε γι' αυτά, θα δείτε ότι το σχολείο έχει πλήρως απολυμανθεί, υπάρχει σε κάθε τάξη αντισηπτικό, διάλειμμα για να πλύνουν τα παιδιά τα χέρια τους, χαρτί κουζίνας για να μην πιάσουν οτιδήποτε άλλο. Θα είμαστε πάρα πολύ σχολαστικοί σε αυτό και ως προς την τήρηση των μέτρων μέσα στις τάξεις και στα διαλύματα και με τις εφημερίες κτλ. Αλλάζουν λίγο οι προτεραιότητές μας. Θα πρέπει λίγο να είμαστε πιο αυστηροί απέναντι στα παιδιά. Προβλέπονται οδηγίες για το τι μπορούμε να κάνουμε αν ένα παιδί δεν επιθυμεί να συμμορφωθεί με αυτό τον κανόνα. Νομίζω όμως ότι κανένα παιδί, ήδη από την πρώτη μέρα, όλα ήρθαν από το σπίτι τους, εφοδιασμένα με μάσκα. Τους δώσαμε και δύο μάσκες που είχαμε την απόθεμα και τους δώσαμε δύο μάσκες πλενόμενες. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία ότι κάποιο παιδί δεν έχει μάσκα. Έχει μάσκες, θα τις χρησιμοποιεί εναλλάξ, θα επιστρέφει στο σπίτι, θα τις πλένουν και θα τις επαναχρησιμοποιούν.
Οι οδηγίες του ΕΟΔΗ μιλούν ώστε να υπάρχει πρόβλεψη για ξεχωριστά διαλύματα. Είναι εφικτό αυτό? Αυτό, ξέρετε, οι οδηγίες είναι γενικές και αφορούν όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα σχολικά συγκροτήματα που είναι εξαιρετικά μεγάλη αναγκαιότητα. Οι οδηγίες που έχουμε από το Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι ότι κάθε διευθυντής θα κρίνει το αν αυτό το μέτρο είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ανάλογα με τις συνθήκες του σχολικού του περιβάλλοντος. Εμείς έχουμε το ευτύχημα να έχουμε ένα σχολείο που το λούζει ο ήλιος από όλες τις πλευρές, μεγάλα παράθυρα, ανοίγματα και μια τεράστια αυλή. Άρα λοιπόν με σωστές ρυθμίσεις που ήδη έχουμε κάνει με τους συναδέρφους θα προαυλίζονται τα παιδιά χωριστά και αυτό θα είναι ένας λόγος για να κρατήσουμε τα ενιαία διαλύματα, γιατί δυστυχώς μεγαλύτερη αναστάτωση προκαλείται όταν κάποιο χτυπάει το κουδούνι, μια ομάδα βγαίνει στην αυλή, η άλλη συνεχίζει να κάνει μάθημα, ενοχλείται από τους θορύβους, ακόμα ο καιρός είναι καλός και τα παράθυρα είναι ανοιχτά. Αναλόγως βέβαια με τα δεδομένα, γιατί αυτό που μας έμαθε ο κορονοϊός είναι ότι αναπροσαρμογή ανάλογα με τα δεδομένα και plan B και C ανάλογα με το τι προκύπτει. Επομένως θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς ότι θα είμαστε σε επιφυλακή. Μια και ανέφερα τους γονείς, θέλω να πω ότι η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει δηλαδή οποιοδήποτε γονιός καταγράψει ένα σύμπτωμα που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα τον ανησυχούσε. Ένας χαμηλός πυρετός ή ένας βήχας ή κάποια καταρροή θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με το σχολείο, σε επικοινωνία. Κρίνεται ασφαλέστερο να κρατήσει το παιδί στο σπίτι, να μην το φέρει σε επικοινωνία με τα άλλα παιδιά, πριν προχωρήσουμε στη διερεύνηση του κατά πόσο αυτά τα συμπτώματα συνεπάγονται ανησυχία για κρούσμα κορονοϊού. Τι θα γίνει με τους μαθητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, που ανήκουν ή έχουν στην οικογένειά τους άτομα που ανήκουν στις λεγόμενες ομάδες υψηλού κινδύνου? Ναι. Υπάρχει πρόβλεψη του Υπουργείου και γι' αυτό. Πράγματι, ενώ τα δεδομένα την άνοιξη ήταν διαφορετικά και ο κάθε γονιός μπορούσε με μια απλή υπεύθυνη δήλωση να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να παρακολουθεί το παιδί του το σχολείο, τα μαθήματα, είτε γιατί αυτό δεν συνέβαινε στη δική μας περιοχή, στο οικογενειακό περιβάλλον υπήρχε κρούσμα, είτε γιατί το παιδί ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Τώρα λοιπόν υπάρχει και πάλι δυνατότητα για ορισμένες κατηγορίες νοσημάτων, οι οποίες καταγράφονται στο σχετικό ΦΕΚ, να ο γονιός, αν το επιθυμεί, να κάνει χρήση της άδειας και να μην φέρει το παιδί στο σχολείο, το ίδιο φυσικά και για τους εκπαιδευτικούς. Αυτή τη στιγμή όμως στο σχολείο, μέχρι τώρα κανένας γονιός δεν δήλωσε ότι δεν επιθυμεί, για την ώρα. Αυτό θα το δούμε στην πορεία και ανάλογα με το πώς θα πηγαίνουν τα πράγματα. Ας είμαστε αισιόδοξοι ότι τίποτα δεν θα συμβεί. Εξάλλου η περιοχή σας δεν έχει καταγράψει κρούσματα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για την ώρα. Επομένως, ας αισιοδοξούμε, ας είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά και ταυτόχρονα ψύχρεμοι. Τι άλλα προβλήματα ή θέματα μπορεί να ανακύψουν λόγω του κορονοϊού που να εμποδίσουν την κανονικότητα της λειτουργίας του σχολείου και πόσο προετοιμασμένο είναι το προσωπικό αλλά και οι μαθητές για να αντιμετωπίσουν αυτή την πραγματικότητα? Δεν θα ήθελα να κινδυνολογήσουμε. Τα σενάρια που καταγράφονται είναι, παραδείγματος χάρη, ο αριθμός, το λέω σενάριο, έτσι, ως απευθέως σενάριο, ότι μπορεί ο αριθμός των παιδιών που να νοσήσουν να είναι μεγάλος και να οδηγηθούμε τοπικά σε κλείσιμο. Αλλά γιατί να βάσουμε στο μυαλό μας το κακό σενάριο? Σε κάθε περίπτωση μας έχουν έρθει οδηγίες. Μην νομίζετε ότι και εμείς όμως οι εκπαιδευτικοί είμαστε γιατροί και εμείς μαθαίνουμε τώρα. Έχουμε εξασφαλίσει, έχουμε διαμορφώσει ένα χώρο καλά αεριζόμενο. Αν τυχόν υποπτευτούμε ότι υπάρχει κάποιο παιδί που μπορεί να έχει κάποια από τα συμπτώματα, σε κάθε περίπτωση θα ενημερώσουμε τους γονείς και στη συνέχεια το αρμόδιο κέντρο υγείας κτλ. Σκέφτομαι να θερμομετρούμε τα παιδιά. Όχι ότι πάντοτε ένας χαμηλός πυρετός αποτελεί ένδειξη, έτσι, αλλά μπορεί να είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Όμως, επίσης, μην ξεχνάτε ότι μπήκαμε πια στο φθινόπωρο. Το φθινόπωρο είναι η εποχή ιώσεων, αδιάφορων ιώσεων, της απλής γρήπης. Επομένως, δεν θα πρέπει να παθαίνουμε πανικό μπροστά στην εμφάνιση ενός οποιοδήποτε συμπτώματος. Γιατί, όπως το λέει η λέξη, είναι ένα σύμπτωμα. Δεν σημαίνει ότι κρύβει μία αιτία ιού ή κορονοϊού. Λοιπόν, θα το βλέπουμε, γι' αυτό χρειάζεται πολύ καλή συνεργασία με τους γονείς και αυτό που θα ήθελα να τους παρακαλέσω με τη σειρά τους,
να μας βοηθήσουν να φανούμε συνεπείς στην τήρηση των μέτρων. Γιατί αν στο σπίτι γίνεται μια συζήτηση απαξιωτική για τις δυνατότητες του μέτρου ως αποτελεσματικού για την καταπολέμηση του κινδύνου διασποράς, ή αν ο γονιός λειτουργήσει υποτιμώντας το πρόβλημα, δεν πρόκειται να καταφέρουμε να πείσουμε το παιδί, γιατί θα υπάρχει ενδεχομένως αρνητική επιρροή από το σπίτι. Βοηθήστε μας λοιπόν να κάνουμε αυτό που πρέπει, ας εμπιστευτούμε τους ειδικούς, ας μην γινόμαστε όλοι ξαφνικά οι δήμονες και οι γιατροί. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες, μας μιλούν καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το διαδίκτυο. Ας εμπιστευτούμε λοιπόν τις οδηγίες τους και θα σβαδίσουμε σύμφωνα με αυτές. Το Γυμνάσιο Λιβαδιάς πάντα καταφέρνει να μας εκπλήξει με τις δράσεις που προγραμματίζει. Φέτος είναι εφικτός ένας τέτοιος προγραμματισμός, και αν ναι, συν Θεό, τι έχετε κατά νου να πραγματοποιήσετε φέτος? Τώρα ακουμπάτε ένα σημείο που πραγματικά με στεναχωρεί πολύ, γιατί ξέρετε με τι όρεξη ήρθα σε αυτό το σχολείο και πόσα πράγματα κατάφερα να κάνω τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας εδώ στη Διευθύντρια και πόσα πράγματα ακυρώθηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων. Ουσιαστικά πέρυσι πολλά πράγματα που είχαν σχεδιαστεί, όπως παραδείγματος χάρη μία ακόμη επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή συμμετοχές σε προγράμματα, ακυρώθηκαν στην πράξη λόγω των περιοριστικών μέτρων. Δυστυχώς ξεκινάμε λίγο αρνητικά, δηλαδή το Υπουργείο έχει απαγορεύσει και τις μετακινήσεις και τις εκδρομές και τις συναθρήσεις και τους εκκλησιασμούς. Πιστεύω ότι η πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων, αν εξελιχθεί καλά, αν δηλαδή αρχίσουμε να ξαναγυρίζουμε σε εποχές κανονικότητας, ότι θα προλάβουμε να κάνουμε πράγματα, είναι κρίμα για τα παιδιά. Είναι πραγματικά κρίμα, γιατί για τα παιδιά τα κάνουμε, να τους δώσουμε δυνατότητες να αποκτήσουν βιώματα και εμπειρίες, οπότε βλέποντας και κάνοντας, σύνθεο όπως είπατε. Τα χρόνια που είστε εδώ Διευθύντρια, έχετε καταφέρει να είστε ιδιαίτερα αγαπητοί από τους γονείς και από τους μαθητές και να παρουσιάζετε ένα διαφορετικό προφίλ του σχολείου που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις σχολικές μονάδες των μεγάλων αστικών κέντρων. Εν ώψη των επικείμενων κρίσεων στελεχών εκπαίδευσης, σκέφτεστε την πιθανότητα να θέσετε εκ νέου υποψηφιότητα για τη διεύθυνση του Γυμνασίου Λιβαδιάς? Λοιπόν, αυτό το ερώτημα σας μιλώ ειλικρινά ότι δεν το σκέφτηκα, γιατί καταρχάς η θητεία αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί και βρισκόμαστε όλοι οι διευθυντές σε παράταση μέχρι την κρίση των στελεχών. Είναι γεγονός ότι δεν με αγάπησαν μόνο οι μαθητές και οι οικογένειές τους, αγάπησα πρώτα απ' όλα εγώ τον τόπο, πραγματικά τον αγάπησα. Νομίζω ότι είναι αναμνήσεις που θα κουβαλάω στη ζωή μου για πάντα, πολύτιμες ως θησαυρό. Τώρα τι να σας πω, είναι τόσο αβέβαιες οι καταστάσεις, επομένως το να κάνει κανείς πρόβλεψη για το τι θα κάνει την επόμενη μέρα, και ξέρετε κύριε Κατσαρέ, έχω μια αρχή με την οποία πορεύομαι, ένα-ένα και μέρα-μέρα. Δεν μπορούμε δυστυχώς σε αυτή την εποχή αβεβαιότητας να κάνουμε μακροχρόνια σχέδια. Επομένως θα το δούμε στην πορεία. Είναι ένα σχολείο που βρίσκεται σε μακρινή απόσταση, έχει όμως άλλα πολλά καλά. Και όλα είναι τελικά θέμα ανθρώπων και όχι μόνο, γιατί θα πρέπει να ακυρώνουμε ή να υποβαθμίσουμε, να πω καλύτερα, το ρόλο του υπόλοιπου διδακτικού προσωπικού. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν την ψυχή ενός μιας σχολικής μονάδας, και αυτό λοιπόν το πάντρεμα από τη μεριά τη δική μου ως διευθύντρια και της βοήθειας, της συνδρομής, της αλληλεγγύης και της άγαστης συνεργασίας των συναδέρφων είναι που φέρνει αυτό το καλό αποτέλεσμα. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι ακόμα που δεν σας ρωτήσαμε? Θέλω να πω ότι θα πρέπει να έχουμε υπομονή, επιμονή, θετική διάθεση, να κοιτάμε το σημαντικό, το οποίο σημαντικό είναι αυτή η προσπάθεια που γίνεται να ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα, με μια μικρή παρένθεση αυτή της μάσκας, η οποία σιγά σιγά θα γίνει μέρος όμως αξισουά της εμφάνισής μας και της καθημερινότητάς μας και θα τη συνηθίσουμε, και έτσι να βλέπουμε να κυλάει μέρα-μέρα, εβδομάδα-εβδομάδα με υγεία, και να καταφέρουμε να κάνουμε το ουσιαστικό έργο μας που είναι η διδασκαλία των παιδιών. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι καλή σχολική χρονιά. Καλή σχολική χρονιά με υγεία.
πάνω απ' όλα, πόσο σημαντική ακούγεται τώρα πια αυτή η ευχή, με υγεία και σε εμάς και στα παιδιά μας και στις οικογένειές τους.